Το έργο μιλάει για μια οικογένεια η οποία δεν είναι σαν όλες τις οικογένειες σε μερικά θέματα. Οικονομικά δηλαδή πάει καλά. Αυτό προέρχεται από παρανομίες του πατέρα. Αυτή, τώρα μιλάω και σαν χαρακτήρα. Αυτή η παρανομία του πατέρα, ο τρόπος με τον οποίο δηλαδή πορεύεται και έχει ανεληφθεί στην κοινωνία και έχει φτάσει να έχει δώσει στην οικογένειά του τόσα πολλά υλικά αγαθά πάντα, ο καθένας τα αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Οι πιο πολλοί ως τυραννία, εγώ και η μαμά και η Στέλλα. Τώρα, ο δικός μου χαρακτήρας, ο οποίος επισκιάζεται ας πούμε, από το άλλο δυνατό αρσενικό της οικογένειας, τον μπαμπά, έχει βρει λύση στα ναρκωτικά, δεν έχει όνειρα για τη ζωή του, πολύ απλά γιατί ο πατέρας του από μικρός ήθελε να τον βάλει στη γραμμή του, τη δικιά του, ενός ανθρώπου που χρησιμοποιεί τη βία, ενώ ο ίδιος της συχαίνεται, ο χαρακτήρας μου. Εγώ κάνω τη Στέλλα, την κόρη του Αντώνη του Γερακάρη. Είναι η κοπέλα που σε μία εβδομάδα υποτίθεται ότι κάνει τον αραβόνα με έναν γιο πολιτικού, τον Παύλο Αδαμόπουλο, και μία εβδομάδα πριν τον αραβόνα, τη στιγμή που βλέπουμε το έργο, ανακοινώνω ότι τον ακυρώνω το γάμο, γιατί ερωτεύτηκα έναν άνθρωπο από τότε που γύρισα από τα Αγγλίες. Ερωτεύτηκα έναν ηθοποιό που παίζει τηλεόραση και γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να κάνω το επόμενο βήμα και ανακοινώνω στην οικογένειά μου ότι θα κυρώσω το γάμο. Ο πατέρας μου έχει μάθει για αυτή τη σχέση και περιμένουμε όλοι τον πατέρα να έρθει στο σπίτι τη στιγμή που εγώ τους προετοιμάζω όλους να με στηρίξουν στην απόφασή μου αυτή. Μια ερώτηση που είναι εμφανή στο έργο είναι ότι αν έχει κάποια σχέση με την τρέχουσα ελληνική επικαιρότητα. Δηλαδή θέλω να πω το εξής. Γίνεται πάρα πολύ λόγος μετά την κρίση την ελληνική, τα μνημόνια και όλα αυτά πράγματα, για τη διαπλοκή, τη διαφθορά, τις εξουσίες και τη διαπλοκή της. Αυτό το έργο θυμίζει έντονα στους θεατές τη σύγχρονη ελληνική επικαιρότητα. Φίλες. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό που λέμε ελληνική πραγματικότητα. Νομίζω ότι το λέει και ο πατέρας, αυτή είναι το κράτος και εγώ είμαι το παρακράτος. Και αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή ο Αντώνης Γερακάρης, είμαι εγώ, είναι, εντάξει δεν θέλω να πω ονόματα, ποιοι δουν, πιστεύω ότι θα καταλάβουν και κάποιοι θεατές που έχω μιλήσει μου έχουν πει «Α, είναι, μιλάτε για αυτόν και αυτόν και αυτόν και αυτόν». Δηλαδή είναι 3-4 πρόσωπα στην Ελλάδα ουσιαστικά, που είναι το παρακράτος, αυτό που ζούμε τώρα, που κουμαντάρουν όλη την κατάσταση. Είμαστε μια οικογένεια που ζει στα βόρεια προάστια, στην πολιτεία. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι. Η οικογένειά μας ασχολείται με επιχειρήσεις, εισαγωγές, εξαγωγές. Τα νόμιμα, τα πρωινά. Κατασκευαστικές εταιρείες. Όλα τα συναφή αυτά. Τι άλλο έχουμε πει ότι... αλλά έχει και επαφή με τη νύχτα και είχε παρελθόν μεγάλο με τη νύχτα. Έχουμε διατηρήσει κάποια μαγαζιά και στη νύχτα. Έχουμε κάνει πάρα πολλά λεφτά. Είμαι η μητέρα της οικογένειας. Έχω 3 παιδιά. Είμαι μια κακοποιημένη γυναίκα. Και εννοώ ότι έχω απαρνηθεί με έναν τρόπο την ελευθερία μου και τα θέλω μου. Καταφεύγω σε ουσίες ή στο παρελθόν η Ελένη, ο χαρακτήρας αυτός της μάνας, έχει επαφή με διάφορες ουσίες και ουσιαστικά παλεύει να βρει και την αλήθεια της μέσα σε όλο αυτό, αλλά δεν προσπαθεί πολύ. Τέλος πάντων κάνει έναν αγώνα που είναι πολύ μεγάλος και που αυτή χάνεται μέσα σε όλο αυτό. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ή ένα, τέλος πάντων, μια ζωή που την
σήμερα τη συναντάμε σε πολλές γυναίκες, σε πολλά σπίτια, ειδικά σε αυτά τα σπίτια που είναι στα βορειοπροάστια με αντίστοιχες γυναίκες που, που έχουν τους μασέρ, την πλαστική, τις πλαστικές τους, τα ρούχα τους, τα πολύ ακριβά, τα παιδιά τους που ούτε ξέρουν πού ακριβώς βρίσκονται. Και για μένα, εντάξει, για κάθε βράδυ όλο αυτό, για μένα σαν ηθοποιό μου είναι πολύ κουραστικό με έναν τρόπο, γιατί ταυτίζεσαι με όλο αυτό το υλικό των ανθρώπων και πηγαίνω σπίτι μου σαν να έχω 100 κιλά, δεν ξέρω, βάρους και στεναχώρια στην πλάτη μου. Η διαδικασία αυτή σε ταυτίζει με έναν τρόπο. Έτσι είναι όλο αυτό το ρεαλιστικό πράγμα που κάνω. Εγώ είμαι η Ανθή Γερακάρη, η μεσαία κόρη της οικογένειας. Είμαι το κορίτσι του μπαμπά μου. Απόλυτα συνυφασμένες οι ιδέες μου με τις δικές του, σχετικά με την κοινωνική μας ανέλυξη, με την οικονομική μας δύναμη, με το πώς θα ήθελα να είναι το μέλλον της οικογένειας. Προσπαθώ να στηρίζω κάθε απόφαση και να συνετίζω κυρίως τα δύο μου αδέρφια, οι οποίοι ο καθένας με τον τρόπο του ενίοτε εξωστρακίζουν. Είναι ένα απόλυτα συμβιβασμένο κορίτσι. Έχει φάει, ας πούμε, το παραμύθι του μπαμπά αμάσιτο. Έχει βλέψεις αντίστοιχες με τη Στέλλα για το μέλλον. Ενδεχομένως να πιστεύει... Όταν λες αντίστοιχες, τι εννοείς? Αντίστοιχες βλέψεις, εννοώ να δεσμευτεί και εκείνη με κάποιον αντίστοιχο γόνο κάποιες πολύ ισχυρής οικογένειας. Είναι και δική της επιθυμία το να καθαρίσει το όνομα, ίσως σε πιο έντονη μορφή, γιατί όντας η μικρότερη, είναι και πολύ καλομαθημένη, ίσως να έχει εισπράξει και τη λιγότερη βία, οπότε είναι τελείως βυθισμένη σε αυτό το ψέμα, δεν έχει πραγματικά συνέστηση του κινδύνου. Έχει συνέστηση του κινδύνου, του τι θα συμβεί όταν θα έρθει ο πατέρας, αλλά είναι απόλυτα σύμφωνη με τις μεθόδους, οι οποίες ενδεχομένως να μην είναι καν σαφείς στο μυαλό της, ή και αν είναι, είναι απολύτως αποδεκτές, γιατί το πιο σημαντικό πράγμα είναι να είναι ο πατέρας μου καλά, ευτυχισμένος και δυνατός, με τους τρόπους που επιθυμεί. Αποκλείται να κάνει λάθος. Άρα εσύ είσαι ο συντηρητικός, η συντηρητική, ας πούμε, πλευρά της οικογένειας. Η Στέλλα έχει κάποια ιδεολογία, κάποια, πώς πούμε, ηθική ανώτερη, ας πούμε, από όλο αυτό, ή απλώς παρασύρεται από τα ιστορία. Η αλήθεια είναι ότι με την ύπαρξη του έρωτα στη ζωή της απελευθερώνεται και αποκαλύπτεται ένας ολόκληρος κόσμος. Της ενεργοποιεί μέσα της κάποια συναισθήματα και αυτά την κάνουν να δει από άλλη οπτική τη ζωή της, τις συνθήκες, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Γενικά νομίζω ότι ο έρωτας το κάνει αυτό στους ανθρώπους, να βλέπουν λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Εγώ είμαι η αδερφή του Αντώνη Γερακάρη. Στην ουσία έχουμε ξεκινήσει σχεδόν μαζί. Είμαστε αυτοδημιούργητοι, ξεκινήσαμε με τη νύχτα και είχαμε και τη βοήθεια αυτού που λέμε νόμιμο κράτος για να κάνουμε τις δουλειές μας. Δηλαδή για να υπάρξει το παρακράτος χρειάζεται, υπάρχει και το νόμιμο κράτος για να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε. Η ελληνική πραγματικότητα. Ναι, οι φήμες που λέγαμε. Και έχει ενδιαφέρον το ότι θέλουμε να ξεπλύνουμε αυτό το όνομα, όλο αυτό που έχουμε κάνει. Θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά και να αφήσουμε ιστορία, ιδίως είναι το προσωπικό όνειρό μου, ναι. Να ξεπληθεί πλέον το όνομα. Είναι εκπληκτικό το πώς ελέγχει τα πάντα εκτός από αυτό που συμβαίνει μέσα στο ίδιο το σπίτι. Δηλαδή εκεί χάνει τον έλεγχο. Υπάρχει μικρή κόρη που είναι στρατιώτης, αλλά είναι και παραγωνισμένη και όλοι οι άλλοι βαράνε το δικό τους βιολί και εκπροσωπούν όλα αυτά που αυτός θέλει να θάψει. Αυτό το σπίτι γενικά κανείς δεν είναι ελεύθερος. Είναι εγκλωβισμένοι, εγώ έτσι το αντιμετωπίζω. Εγώ κάνω τον σύζυγο της Βάσος, τον Τάκη, θείο Τάκη τέλος πάντων, ο οποίος έχει ζήσει και τα παιδιά γενικώς από μικρά, έχει μεγαλώσει δηλαδή σε αυτό το σπίτι, συνεργάζεται με τον Αντώνη τον Γερακάρη, είναι νομικός σύμβουλος, αν και δεν αναφέρεται γενικώς. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτός
είναι, του αρέσει η καλή ζωή, θεουτάκι δηλαδή αυτό που υποδίωμαι, και δεν θέλει να τη χάσει. Και σε αυτό το σπίτι γενικώς όλοι λίγο πολύ δεν είναι ελεύθεροι, δεν υπάρχει ελευθερία με μια άποψη, είναι εξαρτώμενοι από πολλά πράγματα. Και διακυβεύονται και πολλά πράγματα όσον αφορά ότι αυτοί όλοι έχουν φιλοδοξίες, είναι φιλόδοξοι άνθρωποι. Στηρίζονται πάνω στις φιλοδοξίες βέβαια του πατέρα, του Αντώνη του Γερακάρη, αλλά αυτές οι φιλοδοξίες και αυτούς δηλαδή τους βασανίζουν έτσι ώστε να γίνονται και οι ίδιοι βασανιστές όταν απειλούνται. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον ήθελα να προσθέσω είναι ότι μπορεί να μιλάμε για μια τέτοια οικογένεια, αλλά οι σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας αφορούν πολλούς, δηλαδή θέλω να πω ότι... είναι όπως κάθε οικογένεια. Κάθε δηλαδή, οικογένεια, αφορά κάθε οικογένεια. Μπορεί να έχει την ιδιομορφία αυτή έτσι όπως είναι, δηλαδή ότι είναι μια οικογένεια η οποία θέλει να ανέλθει, θέλει να μπει στην πολιτική ή οτιδήποτε, αλλά δεν πάβει να είναι μια λαϊκή οικογένεια, δηλαδή ότι έχει ξεκινήσει από ένα λαϊκό στρώμα, έχει ανέβει και τώρα ξαφνικά θέλει να περάσει σε μία άλλη όχθη, τέλος πάντων, με αυτόν τον τρόπο. Ότι έχει φιλοδοξίες για να μπει και στην πολιτική. Είναι κάτι νομίζω που το βλέπουμε αρκετά, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά γενικώς είναι ένα φαινόμενο της πολιτικής γενικά. Δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν λεφτά και εντάξει, μην πάμε και πολύ, και Αμερική και δεν ξέρω εγώ τι, που έχεις λεφτά μπορείς να πας μέχρι και πρόεδρος να γίνεις ή οτιδήποτε. Αρκεί να ερευνήσει κανείς το παρελθόν της κάθε οικογένειας που είναι τόσο υψηλά ιστάμενη. Mm. Όταν το ερευνήσεις θα δεις ότι στη ρίζα του ας πούμε υπάρχει κάτι όχι και τόσο καθαρό θα έλεγα. Εσύ παίζεις ένα καταλογικό ρόλο. Νομίζω ότι όλο αυτό γίνεται γιατί η Στέλλα διακυβεύεται μάλλον ένα θέμα το οποίο στο οποίο μάλλον αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο και αυτό έχει να κάνει με το ότι ερωτεύτηκε αυτό τον ηθοποιό. Ενώ ο πατέρας της, που είναι αυτός ο τύπος που είναι, αυτός ο υποκοσμιακός τύπος, δεν θέλει να παντρευτεί κάποιον άλλον, γιατί έχει ένα πλάνο και ένα στόχο στο μυαλό του να παντρευτεί έναν γιο πολιτικού. Γι' αυτό νομίζω ότι ο ρόλος είναι καταλυτικός. Δηλαδή, χωρίς ο άνθρωπος αυτός να βρίσκεται, νομίζω ότι βρίσκεται λιγότερη ώρα μέσα σε αυτό το σπίτι και δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον κόσμο. Είναι ο λόγος που έχει δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα από κάποιους ανθρώπους. Δεν κάνει κάποιο λάθος αν περιμένετε να σας πω κάτι. Απλώς έχει ερωτευτεί μία γυναίκα, ένα κορίτσι και δεν θα έπρεπε, μα δεν ξέρω αν θα έπρεπε, ερωτεύτηκε και... Το λάθος άνθρωπο. Ή και όχι το λάθος άνθρωπο. Το λάθος άνθρωπο για κάποιους άλλους ανθρώπους που είναι λάθος αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν κάνει κάποιο έγκλημα ο άνθρωπος αυτός. Έχει ερωτευτεί μια γυναίκα που κάποιοι άλλοι γονείς της δηλαδή ή κάποιοι άλλοι πέραν από τους γονείς της δεν θέλουν να την παντρέψουν με αυτόν τον άνθρωπο. Ο Γιάννης Οικονομίδης ανήκει στους σκηνοθέτες στους οποίους κάνει συνδημιουργούς της ηθοποιούς. Υπάρχουν σκηνοθέτες οι οποίοι είναι πολύ αυστηροί. Θυμάμαι, ας πούμε, διαβάζοντας ιστορικά βιβλία, ότι ο Μπέρκμαν ήταν πολύ αυστηρός. Δεν δεχόταν κανένα ηθοποιός να κάνει το οτιδήποτε. Έξω από το σενάριο το γραμμένο. Εσείς, με μία έννοια, ξέρω ότι ο Γιάννης μάλλον βάζει τους ηθοποιούς να είναι συνδημιουργοί. Και αυτό μου έχουν πει διάφοροι ηθοποιοί του, ότι είναι απίστευτα κουραστικό από ένα σημείο και μετά, διότι συμμετέχουν στην δραματουργία βασικά. Πέστε μου τη δική σας εμπειρία. Έτσι ξεκίνησε το πράγμα. Δηλαδή, είπε κάποια στιγμή ότι ξεχάστε το Στέλλα Βιολάντη. Πάμε να φτιάξουμε ένα δικό μας έργο. Αλλά βασικά, μια και το ανέφερες, στηρίζεται το κόνσεπτ. Στο πολύ μακρινό. Η ιδέα του είναι στο Ξενόπουλο το Στέλλα Βιολάντη. Ναι. Λοιπόν, αλλά αυτό που. Μια έμπνευση, αλλά αυτό που κρατάς είναι αυτό. Πάμε να φτιάξουμε ένα δικό μας έργο. Το μόνο που έχει κρατηθεί είναι η σχέση λίγο πατέρας-κόρης. Πατέρα-κόρης. Ναι, τίποτα άλλο. Το πρώτο πράγμα για την ακρίβεια που είπε, ότι δεν με ενδιαφέρει τίποτα, θέλω να δω υποκριτική. Δηλαδή αυτό που ουσιαστικά ξεκίνησαμε
ήταν να δουλεύουμε όσον αφορά την υποκριτική μέσα από αυτοσχεδιασμούς. Αυτό κάνει. Δηλαδή, ουσιαστικά, κάναμε ένα βιογραφικό όλων των ηρώων καινούριο, που θέλουμε να δούμε σε τι πλαίσιο θα το βάλουμε όλους τους χαρακτήρες. Και από εκεί και πέρα, ουσιαστικά, άρχισαμε μέσα από αυτούς τους σχεδιασμούς να φτιάχνουμε τις σκηνές κατά κάποιον τρόπο, δηλαδή. Δηλαδή δεν υπήρχε αυστηρός ούτε διάλογοι. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Απλώς ένα σενάριο με γενικές γραμμές. Ποιος είσαι, από πού έρχεσαι, πού πας, πού είσαι τώρα. Και αυτά να τα χρησιμοποιήσεις πάνω στη σκηνή, είναι δηλαδή. Είναι πολύ καθαρή η βιογραφία των χαρακτήρων, είναι πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή έχουμε φτάσει πολύ μακριά μέχρι που... πώς πήγαν σχολείο, ποιοι ήταν οι γονείς τους. Είναι πολύ καθορισμένοι οι χαρακτήρες. Και επιμέρους. Ο ένας με τον άλλον. Και οι σχέσεις. Και έτσι δημιουργηθήκαν και οι σχέσεις και μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Οι διάλογοι βγήκαν μέσα από τον αυτοσχεδιασμό. Ναι. Και οι διάλογοι, να πει ότι δεν έχει γραφτεί κείμενο. Μιλάμε για κάθε μέρα, υπάρχει μια διαδικασία ότι από τη στιγμή που ξέρεις ποιος είσαι. Αυτό ήταν δεύτερη φορά που το είδα και είδα ότι είχαμε διαφορές. Από τη στιγμή που ξέρεις ποιος είσαι. Ο Γιάννης σου λέει ότι πας πάνω και ουσιαστικά σολάρεις, τζαμάρεις, δηλαδή ότι είσαι εκεί, οι σχέσεις είναι αυτές που έχουν δημιουργηθεί και από εκεί και πέρα ο καθένας είναι σαν να ζει, σαν ντοκουμέντο, σαν να ζει εκείνη τη στιγμή αυτό πράγμα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο γιατί πρέπει να είσαι σε ετοιμότητα, πρέπει να έχεις ανεπτυγμένες τις αισθήσεις σου. Δεν ξέρεις, ας πούμε, οποιαδήποτε στιγμή τι θα πει κάποιος, πώς θα το πει, να απαντήσεις, να είσαι εκεί, να είσαι παρόν, πρέπει να είσαι παρόν. Όλη την ώρα. Και αυτό που είπε ο Γιάννης, το βασικό, η ατάκα ήταν, πρέπει να ταραχτείς. Από τη στιγμή που δεν ταράζεσαι, δεν εμπλέκεσαι συναισθηματικά, απλά δεν υπάρχεις. Είναι όλο ψέμα. Αν δεν ταραχτείς, δεν μπορείς να βγάλεις την αλήθεια σου, εσύ, σαν Στάθη, σαν Αντώνη, σαν Γιώργος, σαν Έλλη, δεν πάμε πουθενά. Είναι θέατρο. Να σε αφορά σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή. Ναι, δεν παίζουμε το ρόλο. Δεν παίζουμε. Αντώνη το Γιαρακά, δεν υπάρχει. Δηλαδή, εμένα ο στόχος μου είναι ο αδερφός μου. Και το ανέφερε ότι αυτό πρέπει να είναι κουραστικό για τον ηθοποιό. Δεν ξέρω πόσο κουραστικό είναι. Δηλαδή, διάβασα στο Αθηνόραμα για να καταλάβεις σε σχέση με σένα ότι κάποιος που έκανε κριτική στο θεατρικό, που του άρεσε πολύ βέβαια, είπε ότι φοβάμαι τον ηθοποιό, μην πάθει κανένα καρδιακό επεισόδιο. Ναι, πόσο αληθινό είναι. Καλά, προφανώς δεν πρόκειται να πάθεις κάτι. Όχι, ο Γιάννης έφερε και γιατρό εδώ πέρα για να μου εξετάσει την πίεση. Α, ναι. Ως τις πρόβες τώρα. Στις πρόβες, στις πρόβες. Να το δει. Εντάξει. Α, ήταν σοβαρό, δεν ήταν. Ναι, όχι. Ναι, γιατί το είδες ότι. Επειδή ταράσε. Κοντεύουν να μου φύγουν τα μελίγκια. Ναι, μα το είδε και τις δύο φορές. Αν δεν ταραχτείς, δεν μπορεί να βγεις. Δηλαδή, η αλήθεια σου. Εμπλεκόμαστε πολύ ακραία, πολύ προσωπικά. Υπάρχουν πράγματα που είναι πολύ ανοιχτό το πεδίο μεταξύ μας. Εκείνη τη στιγμή, δηλαδή, μπορεί να πεις κάποια πράγματα και κάποιος να σου επιτεθεί μέσα από όλο αυτό το υλικό που έχει, με αυτό που είναι και ο ίδιος, δηλαδή, και αυτό που είναι η μάγια, ας πούμε, στην ζωή της, με όλο το υλικό ή η Έλλη, ας πούμε, επειδή έχουμε σκηνές μεταξύ μας βίες, ο ένας επιτίθεται στον άλλον με έναν τρόπο πολύ ξεδιάντροπο και ανοιχτό και που δεν έχει όρια και πρέπει να, εντάξει, μεταξύ μας υπάρχει πολύ εμπιστοσύνη και υπάρχει ένα πεδίο έτσι ανοιχτό πολύ μεταξύ μας και αυτό γίνεται και πετυχαίνει, αλλά έχει, πώς να το πω, είναι δύσκολο όλο αυτό. Και επίσης είναι μια μάχη, θεωρώ, όλο αυτό που κάνουμε. Και η ιστορία μας είναι μια μάχη μέσα από το σπίτι, αλλά και είναι και μια μάχη του κάθε ηθοποιού να υπάρξει στη σκηνή πραγματικά. Πιστεύεις πάντως πανικά, δηλαδή, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρησή σου, είναι πρόκειται για ένα πολιτικό έργο. Στον πυρήνα του. Βέβαια. Και ένας λόγος που αισθάνομαι ότι πραγματικά αγγίζει το κοινό και συγκινούνται οι άνθρωποι είναι αφενός ότι βλέποντας την παράσταση βιώνουν μια τεράστια γκάμα συναισθημάτων. Περνάνε νομίζω από πάρα πολλά στάδια όπως μοιράζονται μαζί μας. Από φόβο, θυμό, θλίψη, χαρά, γέλιο, τα πάντα. Αυτοί οι χαρακτήρες είναι πραγματικοί, δηλαδή ζουν ανάμεσά μας. Θα τους δεις εκεί έξω.
Και η κατακλείδα του έργου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μανιωδώς, άσχετα με τις μεθόδους του, με τη στάση του, με την ύπαρξή του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάτι διεκδικεί, κάτι θέλει και το θέλει πάση θυσία. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να μην ταυτιστεί κάποιος με αυτόν τον ήρωα. Να αναφερώσω σε αυτό που, σε όλα αυτά που είπε η Έλλη, ότι, ότι το απολαμβάνουμε πάρα πολύ τόσο καιρό αυτό που κάνουμε, το να, να είμαστε συνδημιουργοί. Δηλαδή, είδαμε πολύ καθαρά και ψάξαμε, κάναμε έρευνα, φτιάξαμε αυτούς τους χαρακτήρες και βαλθήκαμε σε μία διαδικασία να μάθουμε πώς μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι. Είμαστε σε μία τέτοια οικογένεια, σε αυτό το στάτους. Ξεκίνησαν από εκεί, μετά πήγαν εκεί, τώρα είναι εκεί, θέλουν να πάνε εκεί. Πώς έχουν μεγαλώσει, τι έχουν βιώσει, βία, τηλεόραση, πάρα πολλά πράγματα. Και μπήκαμε σε αυτόν τον κόσμο. Μπαίνοντας σε αυτόν τον κόσμο, μαθαίνεις σιγά σιγά να φαντάζεσαι και να παρατηρείς κιόλας, γιατί είναι υπαρκτά πρόσωπα, αυτό που είπε, πώς μιλάνε. Οπότε ο καθένας από τη μεριά του μπήκε στον κόσμο του χαρακτήρα του. Και όταν συναντηθήκαμε όλοι μαζί, τα επιχειρήματα που είχε διαλέξει ο ένας, ο καθένας για το χαρακτήρα του, μαζί στο σύνολο ταιριάζανε πάρα πολύ στις συγκρούσεις. Και αυτό ήταν και το πιο όμορφο και μαγικό και απολαυστικό. Δηλαδή γίναμε αυτοί οι χαρακτήρες, γινόμαστε κάθε μέρα επί σκηνής. Και γεννάμε τα λόγια κάθε μέρα, δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει κάτι γραπτό. Ξέρουμε 5-10 βασικά πράγματα που πρέπει να υποθούν για να πάνε την ιστορία παρακάτω, που μας βοηθάνε και είναι σαν κιού δικά μας για να πάμε, για να ακουστεί αυτό που θέλουμε εμείς να ακουστεί ουσιαστικά, σεναριακά, που θέλει ο Γιάννης να ακουστεί. Και μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία κάθε μέρα αυτοσχεδιάζοντας, δηλαδή όπως και στις πρόβες, αυτό γίνεται και στο... και στην παράσταση. Απλά με ένα πιο σταθερό καμβά. Νομίζω ότι το ζητούμενο της παράστασης ήταν ότι ήταν από το Γιάννη τον Οικονομίδη νομίζω να γίνει κάτι στο θέατρο που να έχει περισσότερο μια πιο βαθιά έρευνα στο τι ονομάζουμε αλήθεια και στο τι είναι αλήθεια. Αυτό που εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε και νομίζω ότι το πετύχαμε σε ένα βαθμό είναι από τη στιγμή που μας έφερε ένα περιβάλλον μέσα σε αυτό το περιβάλλον που είναι πολύ συγκεκριμένο, γιατί είναι πολύ αυστηρό αυτό. Το περιβάλλον, δηλαδή το πλαίσιο, όπως και ο Μπαχ, είναι πολύ συγκεκριμένο. Απλώς μέσα σε αυτό εμείς προσπαθήσαμε να συνδημιουργήσουμε μαζί με τον Γιάννη τον λόγο τον οποίο το φέρουμε εμείς οι ίδιοι. Η δυσκολία της παράστασης ποια είναι? Ότι υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή πότε αυτό το πράγμα είναι προσωπικό και πότε είναι του ρόλου. Και δεν μπορεί κανείς να απαντήσει σε αυτό το πράγμα, θεωρώ εγώ. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ κι εσύ στην ίδια στη ζωή πότε είσαι αυτός και πότε είσαι άλλος. Είσαι όλα. Η δυσκολία επίσης αυτής της παράστασης είναι να μην παγιωθείς σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του λόγου. Αλλά να προσπαθήσεις, και αυτό θέλει φοβερό κόπο, να υπάρξεις μαζί με τον άλλο. Δηλαδή στο τι συμβαίνει εδώ και τώρα. Αυτό νομίζω είναι πολύ για εμένα προσωπικά, με εντριγκάρει πάρα πολύ. Και νομίζω και το Γιάννη, νομίζω και τους, όλους τους θεατές, το ότι δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς αν υπάρχουν κάποιες ατασταλίες σεναριακές, αλλά είναι τόσο πολύ δυνατό αυτό που φέρει και είναι αληθινό, οπότε τελειώνει εκεί. Ουσιαστικά αυτό που ψάχνει ο Γιάννης είναι ο θυμός να είναι πραγματικά δικός. Όταν ξεφύγεις δηλαδή από ένα σημείο, ξέρω εγώ, από την υφαλιότητά σου, να είναι πραγματικά δικό σου το ότι έχεις ξεφύγει. Δεν χρησιμοποιούμε υλικό προσωπικό όσον αφορά δηλαδή κάτι, μια δικιά μου ανάμνηση, οτιδήποτε, δεν έχει σχέση με κάτι τέτοιο. Είσαι αυτή τη στιγμή απλώς που θα ταραχτείς, είσαι αυτή τη στιγμή που θα σου συμβεί αυτό, αλλά θέλει να είναι δικό σου πραγματικά. Αυτή την αλήθεια την ψάχνει πάντα. Έχει ενδιαφέρον να δει κανείς συστημική αναπαράσταση πώς συντονίζεται ένας άνθρωπος με έναν ρόλο. Απλώς και μόνο γιατί μπαίνει, ας πούμε, σε ένα πεδίο. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό ότι υπάρχουν μέσα μας κάποιες πτυχές τις οποίες ούτε εμείς ξέρουμε. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδρούσαμε, ας πούμε, κάτω από ακραίες συνθήκες. Έτσι.
Δηλαδή, αν κινδυνεύεις, δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσεις. Κάνεις ένα σενάριο. Αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να αντιδράσεις τελείως διαφορετικά από αυτό που είχες φανταστεί. Εδώ, όταν αφήνεσαι, γιατί υπάρχει και αυτή η εμπιστοσύνη μεταξύ μας, λειτουργείς ελεύθερα και μερικές φορές σε εκπλήσει ο ίδιος ο εαυτός. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Εγώ προσωπικά το βλέπω όπως ο αθλητής. Δηλαδή, λέμε, πάμε για το χρυσό. Πώς νιώθει ο αθλητής που έχει σπάσει το ρεκόρ? Δηλαδή, εγώ φεύγω από εδώ και έχω αυτό το αίσθημα, λέω, της ικανοποίησης. Λέω, πάμε για το χρυσό, ας πούμε. Πάμε για Ολυμπιακούς αγώνες. Πολύ ωραίο αυτό που λες. Ναι, εγώ φεύγω πάντα με αυτό. Είναι χαρακτηριστικό, ναι.